Στις και αυτές τις κινητοποίησεις, χθες είχαμε και μία ανακοίνωση από την πλευρά του Δικηγορικού Συλλόγου όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο έγινε η συγκεκριμένη διαμαρτυρία στο τυμπάκι της Μεσαράς. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Άρης Ροζάκης, για να συζητήσουμε μαζί του. Καλησπέρα σας, κύριε Ροζάκη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και θέλω ένα πρώτο σχόλιο, γιατί σίγουρα αυτές οι εικόνες δεν είναι εικόνες σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο που πολλές φορές έχουμε συνηθίσει αυτές τις καταστάσεις. Μιλάμε για μια περιοχή της ενδοχώρας που κατά πλειοψηφία οι άνθρωποι είναι φιλήσυχοι, που δεν δίνουν δικαιώματα και όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει και μια ειρηνική συνύπαρξη. Βεβαίως πάντοτε υπάρχουν και τα αρνητικά περιστατικά όπως συμβαίνουν σε όλες τις περιοχές. Θέλω λίγο το σχολιασμό με σημείο αναφοράς αυτές τις εικόνες που είδαμε χθες το βράδυ στο τυμπάκι. Ακούστε. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Αυτό είναι, νομίζω, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Όχι μόνο στο Τυμπάκι, αλλά και σε άλλες περιοχές. Μαθαίνω και στην Ιεράπετρα υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Εννοώ ότι υπάρχει μια συσσόρευση ενός πολύ μεγάλου αριθμού αλλοδαπών, εργατών, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούν κάποια προβλήματα σε σχέση με την τοπική κοινωνία κλπ. Τώρα, αυτό όμως είναι κάτι άλλο και κάτι άλλο είναι αυτό που επιχειρείται με κηρύγματα μίσους και μισαλλοδοξίας και ξενοφοβικές αντιδράσεις. Δεν είναι αυτή η Κρήτη. Η Κρήτη είναι φιλόξενος τόπος και εν πάση περιπτώσει αποδέχεται όλους τους αλλοδαπούς εφόσον υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και να εργαστούν και να ζήσουν ακόμα αν θέλουν εδώ. Αυτό λοιπόν γίνεται αντικείμενο εκμεταλλεύσεως με ένα απαράδεκτο τρόπο από διάφορα ακραία στοιχεία. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ καταλαβαίνουμε ποιοι υποκρύπτονται πίσω από αυτά. Γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης η δίκαιη οργή των ντόπιων κατοίκων και αντιμετωπίζουμε αυτά τα απαράδεκτα φαινόμενα. Αυτά που άρα μας λέτε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για μία υποκινούμενη διαμαρτυρία που δεν στόχευε απλά με σημείο αναφορά στο τελευταίο περιστατικό στο συσκευαστήριο, αλλά γενικεύοντας μία κατάσταση, συμπαρασύροντας αν θέλετε και κάποιους από τους πολίτες της Μεσαράς. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν εννοώ ότι όλοι όσοι ας πούμε συμμετείχαν σε αυτή την χθεσινή εκδήλωση ανήκουν σε αυτή την πορεία ανθρώπων, αλλά πολλοί από αυτούς έχουν πέσει θύματα ακριβώς αυτής των ύποπτων και ακραίων στοιχείων που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα γεγονότα. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος που γίνεται αυτή η εκμετάλλευση? Γιατί αν λειτουργήσουμε λίγο πιο πονηρά, το τελευταίο διάστημα και με σημείο αναφορά σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα στη Μόρια, θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι εδώ βλέπουμε ένα κύμα αντίδρασης μιας μερίδας πολιτών που λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Το πιστεύετε αυτό? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχει ακροδεξιά πολιτική ατζέντα πίσω από αυτή την ιστορία. Είναι προσωπική μου άποψη, επαναλαμβάνω, να μην παρεξηγηθώ. Μάλιστα. Τώρα, πώς μπορεί η ίδια η κοινωνία της Μεσαράς να θωρακίσει τον τόπο, τους πολίτες από αυτές τις καταστάσεις? Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι ίσως τώρα να ξεκινούν και να έχει και συνέχεια, με την ευχή βεβαίως να μην συμβεί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι ανήσυχος γενικώς με αυτά που συμβαίνουν και δεν νομίζω ότι θα έχει και συνέχεια αυτό το πράγμα. Πολύ το φοβάμαι. Θεωρώ ότι πρωταρχικά αυτή που πρέπει να δράσει είναι η πολιτεία. Η πολιτεία έχει αφήσει αυτά τα κενά και αυτά τα κενά εκμεταλλεύονται οι διάφοροι προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους. Η τοπική κοινωνία, γνωρίζομαι όλοι λίγο πολύ, γενικώς είναι φιλήσυχοι άνθρωποι, τουλάχιστον δεν έχω εγώ ειδικά για. Καταρχήν, χθες ακούσαμε και το ξεκάθαρο μήνυμα του ίδιου του Δημάρχου της Φεστού που καταδικάζει αυτές τις εικόνες, τονίζοντας ότι η πλειοψηφία είναι άνθρωποι που δεν μένουν στην περιοχή της Φεστού, μετακινήθηκαν από άλλες περιοχές της Κρήτης. Ναι, αυτό καταδεικνύει ακριβώς το τι πραγματικά υποκρύπτεται πίσω από την ιστορία. Η τοπική κοινωνία είναι φιλήσυχη, είναι φιλόξενη, προφανώς αντιμετωπίζει πρόβλημα και σε αυτό πρέπει να σκύψει η πολιτεία, προκειμένου να διασφαλίσει, να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών κατά το δυνατόν και να εξασφαλίσει τους όρους εκείνους που θα επιτρέψουν την ομαλή συμβίωση με τους αλλοδαπούς εργάτες από όπου και αν προέρχονται και με όποια εργασία και αν ασχολούνται. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι γενικότερα στη χώρα μας επικρατεί μια προβληματική κατάσταση και με όλες αυτές τις εξελίξεις που συμβαίνουν στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τις προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας. Πιστεύετε ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται
αυτά τα νέα δεδομένα στην εξωτερική πολιτική για να δημιουργήσουν αυτές τις εστίες αντίδρασης σε πολλές περιοχές της Ελλάδος με σημείο αναφοράς στους αλλοδαπούς? Ναι, νομίζω ότι είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο αυτό που λέτε. Θεωρώ ότι υπάρχει εκμετάλλευση από πολλούς και με πολλούς διαφορετικούς ενδεχομένους σκοπούς. Ενδεχομένως υπάρχουν και υπάρχει και εκμετάλλευση από εξωτερικά στοιχεία, όχι μόνο από την Ελλάδα. Προφανώς αυτού του είδους τα φαινόμενα εξυπηρετούν κάποιες ατζέντες άλλων χωρών. Και δηλαδή μπορεί να είναι και ξένος δάχτυλος αυτές οι εικόνες που συναντήσαμε χθες στο Τυμπάκι? Για το Τυμπάκι τώρα ίσως δεν θα ήταν λίγο υπερβολικό να το ισχυριστώ, αλλά παραδείγματος χάρη αυτά που συμβαίνουν στη Μόρια, νομίζω ότι κανείς μπορεί να βάλει με το μυαλό του βάσιμα, ότι να βάλει τέτοιες υποψίες στο μυαλό του. Κύριε Ροζάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ να είστε καλά. Καλό βράδυ.